Κύριε Πρέσβη, από αλλού ξεκινήσαμε, αλλού πορευόμαστε. Λοιπόν, το πανηγύρι της Μαδρίτης ετελείωσε. Ετελείωσε για ανοίγει καινούργια βλέα για άλλα πράγματα. Γιατί στη Σκανδιναβία δεν καλοπερνά ούτε η Σουηδέζα πρωθυπουργός, ούτε ο Φιλανδός, ο Ερήφης. Εκείνα άλλοι λαοί έχουν άλλες προτεραιότητες, έχουν σοβαρότητα. Θα ήθελα λοιπόν να έδινες μία εικόνα με την εμπειρία σου, λόγω ΝΑΤΟ. Πιστεύεις ότι αυτή η συμφωνία με την Τουρκία θα ευημερίσει? Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν έπρεπε να υποκύψουν στον εκβιασμό του Ερντοάν. Και ας μην μπαίνανε. Είναι τουλάχιστον ταπεινωτικό, έστω και με τους όρους με τους οποίους έγινε. Αλλά ας πούμε ότι εντάξει, ήταν για λόγους δικούς τους, ίσως και υπό την πίεση των γεγονότων και αυτά που γίνονται στην Ουκρανία. Ίσως να έχουν και μία άλλη πληροφόρηση. Σωστά. Δεν την έχουμε εμείς. Ίσως τα πράγματα να είναι πολύ πιο προχωρημένα. Το θέμα είναι το στην Ουκρανία ναι, και εμείς νομίζουμε ότι γίνεται ανταλλαγές βομβών. Όχι, εκεί έχουν δημιουργηθεί τελεσμένα και εξακολουθούν και τελούνται. Αυτή είναι η εικόνα. Λοιπόν, τώρα δεν μιλάει κανένας γι' αυτά. Οπότε από τον καταιγισμό που είχαμε στις τηλεοράσεις προπαιδί που 2 μηνών, τώρα δεν ακούγεται τίποτα. Αφιερώνουν 2 λεπτά. Τέλος πάντων, είναι και αυτό χαρακτηριστικό. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε σε αυτό που με ρωτήσατε, στους Σκανδιναβούς. Λοιπόν, ας πούμε ότι για δικούς τους λόγους προήλθαν σε αυτή τη συμφωνία και πιεζόμενοι βεβαίως είτε από δικές τους ανάγκες, είτε παρακινούμενοι βεβαίως και από τον υπερατλαντικό σύμμαχο, ο οποίος έχει κάθε λόγο να διευρύνει το ΝΑΤΟ και κυρίως να βάλει μέσα χώρες οι οποίες μέχρι τώρα είχαν κρατήσει μια αυστηρή ουδετερότητα. Και υπενθυμίζω ότι υπάρχουν και άλλες οι οποίες έχουν ουδετερότητα και δεν... Εντάξει, δεν ζητήσαν να μπουν διότι δεν έχουν γειτνίαση με τη Ρωσία, αλλά εξακολουθούν να μένουν εκτός ΝΑΤΟ, παρόλο που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στο δυτικό κόσμο. Τώρα, το θέμα είναι αυτό που με ρωτήσατε, αν θα ευημερήσει. Ελπίζω πως όχι, με την εξής την έννοια. Ήδη, βεβαίως διότι οι Τούρκοι τα κάνουν όλα με πολύ καλό υπολογισμό και timing, ζήτησαν 76 ή 73, δεν θυμάμαι, άτομα στην αρχή, τα οποία υποτίθεται ότι είναι οπαδοί του Φετό και Κούρδοι κτλ. Μέσα σε λίγες ώρες ο Τσαβούσογλου τους είχε κάνει ήδη 156, αν έχω διαβάσει καλά τα νούμερα. Λοιπόν, παζάρι, δηλαδή ανατολικό, του χειρίστου είδους. Τώρα, γιατί θα πρέπει μια ευνομούμενη, όπως υποτίθεται πως είναι, κοινωνία, η Σουηδία, πάρουμε τη Σουηδία, ας πούμε, γιατί κυρίως αυτή βάλεται σε αυτό το πεδίο, θα πρέπει να δώσει αυτά τα άτομα χωρίς να ακολουθούν οι εσωτερικές της δικαστικές διαδικασίες. Ελπίζω να το κάνει. Δεν ξέρω. Δηλαδή θα είναι μεγάλη ντροπή να μην το κάνει. Και γι' αυτό περιμένω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέχεια, την αντίδρασή τους. Τώρα βέβαια θα μου πείτε ότι τους κρατάνε στο χέρι, διότι ακόμη δεν έχουν περάσει η εισδοχή τους στο ΝΑΤΟ, είναι ακόμη ξεκρέμαστη. Δεν έχουν επικυρωθεί από τα κοινοβούλια. Κατά συνέπεια, εδώ βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονος. Εάν δεν τους παραδώσουν, τι θα κάνει η Τουρκία, θα επανέλθει στο βέτο? Είναι ένα καλό ερωτηματικό. Θα δούμε. Δεν ξέρω τι λέει και ο στρατηγός περί αυτού. Από την πλευρά μου θα σου πω το εξής. Στον κίνδυνο
είναι τώρα. Και η Φιλανδία και η Σουηδία. Από την ώρα που μπαίνουν στο ΝΑΤΟ. Τώρα έχει κάθε λόγο ο Ρώσος να τους αντιμετωπίζει διαφορετικά. Μέχρι τώρα δεν είχανε ποτέ ιδιαίτερα προβλήματα. Και η μία χώρα και η άλλη. Απλά δεν έχω υπόψη μου τι καινούργια γεγονότα ανεφύσαν τα οποία οδήγησαν αυτές τις παραδοσιακά ουδέτερες χώρες, γιατί αυτή είναι και η ταυτότητά τους. Βέβαια. Σημαία τους, ο πολιτισμός τους, η απόστασή τους. Μιλάμε για μια ιστορία, η Σουηδία, 150-160 ετών. Μη πολέμου. Από το 1812, Ανδρέα, είναι πάνω από 200 χρόνια. Η Φιλανδία, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχε τη σύγκρουσή της με τη Σοβιετική Ένωση. Αλλά είτε έτσι, είτε αλλιώς, οι δύο αυτές χώρες ήταν νησίδες ουδετερότητας για όλο τον πλανήτη. Σωστά. Στρατηγέ. Ανδρέα, σήμερα έχω γράψει ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιευτεί στην αμυντική βίβλο του περιοδικού του group DMN, δηλαδή του Γουριώτη, που βγάζει το περιοδικό Στρατηγική και λοιπά, και έχει κάποια, θα δημοσιευτεί, η αμυντική βίβλο θα κυκλοφορήσει τώρα στα μέσα Ιουλίου, όσον ούπο, που αναφέρομαι σε αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να πω το εξής, επειδή αυτή η συνθήκη, μάλλον αυτή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα είναι που θα τη μνημονεύουμε και στο μέλλον, ας πούμε. Λοιπόν, βλέπω ότι αυτή η συμφωνία σαλαμοποιεί τις εσωτερικές σχέσεις, συμμαχικές σχέσεις, και εγκαινιάζει πλέον ετεροβαρή σχέση πολλαπλών ταχυτήτων μεταξύ των μελών, με την ανοχή των Αμερικανών. Αυτή το επιτρέψανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είδαμε αμέσως, αφού στη συμφωνία αυτή, στην τριμερή συμφωνία που υπογράψανε, όπου ένας από τους όρους είναι δηλαδή να αρθεί το εμπάρκο, το χορήγησης αμυντικών όπλων στην Τουρκία, ποιος έτρεξε πρώτος να πουλήσει όπλα στην Τουρκία? Η Ιταλία. Βλέπετε λοιπόν ότι αμέσως άρχισαν να το εκμεταλλεύονται το γεγονός αυτό. Μάλιστα, να πω δύο-τρία πράγματα για τη συμφωνία και θα πω ποια είναι η άποψή μου για αυτές τις χώρες που πραγματικά, ιδίως για τη Σουηδία, εγώ εξεπλάγει πάρα πολύ. Διότι οι δύο κυρίες, η κυρία Πρωθυπουργός και η κυρία Υπουργός Εξωτερικών, λοιπόν, αντιμετωπίζουν την μήνυ των Σουηδών αυτή τη στιγμή και υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις και μεγάλη αναταραχή. Γιατί μόνο το 55% σήμερα υποστήριζε την είσοδο στο ΝΑΤΟ, δηλαδή περίπου ένα στους δύο. Λοιπόν, προσέξτε, μέσα εκεί στη συμφωνία θα σας πω δύο-τρία σημεία που είναι σημαντικά. Δεσμεύονται ότι θα παράσχουν στήριξη, λοιπόν, ότι δεν θα παράξουν στήριξη στο YPG, την οργάνωση των Κούρδων στη Συρία, στο PKK το θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση, στο ΦΕΤΟ κλπ. Αναγνωρίζουν το PKK ως τρομοκρατική οργάνωση, βέβαια το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά λέει, δεν θα υπάρχουν επιπλέον καμία απαγόρευση στην πώληση ή στην προμήθεια όπλων και θα ενισχύσουν τις συνεργασίες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Και μιλάμε για δύο χώρες που σε θέματα αμυντικής τεχνολογίας και άλλων, αυτό είναι state of art. Έχουν πολύ υψηλά συστήματα, ιδίως στη Σουηδία. Λοιπόν,
κάνουν βήματα για την έκδοση Τουρκία τρομοκρατών και εγκληματιών σύμφωνα με την Τουρκία και αποτροπή προπαγάνδας εναντίον της Τουρκίας. Θα υποστηρίξουν την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή υπογράφουν οι δύο αυτές οι χώρες να υποστηρίζουν συνεχώς την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΠΕΣΚΟ. Λοιπόν, βάζουν την Τουρκία από το παράθυρο να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον μόνιμο οργανισμό ασφάλειας της, την ΠΕΣΚΟ, όπως ξέρει ο κ. Πρέσβης. Ναι, ναι. Δεσμεύονται να αλλάξουν, να τροποποιήσουν την εθνική νομοθεσία για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω και δημιουργούνται ένας μόνιμος μηχανισμός από, και από τις δύο πλευρές που να επιβλέπουν τη συμφωνία. Ήδη οι Τούρκοι σήμερα στείλανε αίτημα για έκδοση Κούρδων και λοιπά που θεωρούν αυτοί οι Τούρκοι ότι ανήκουν σε μια οργάνωση, άρα είναι εγκληματίες. Και εις αντίδραση αυτών υπήρχαν βουλευτές του Σουηδικού Κοινοβουλίου, πράσινοι βουλευτές και αριστεροί βουλευτές, οι οποίοι φωτογραφηθήκανε με τη σημαία των Κούρδων. Και τους μάλωσε η κυρία Άντερσον. Τι κάνετε, λέει. Λοιπόν, προσέξτε, κατά την άποψή μου, έχω διαπιστώνω δηλαδή ότι υπάρχει ένας θεσμικός διασυρμός και εγκατάλειψη της ιστορικής και πολιτικής κουλτούρας των δύο αυτών χωρών. Είναι μοναδικός, πρωτοφανής, ιστορικός και έγινε κατόπιν πιέσεων των Αμερικανών και των Βρετανών, πάντα στον ύποπτο και βρώμικο ρόλο διαχρονικά, λοιπόν, για την απόλυτη ικανοποίηση της Τουρκίας, τουλάχιστον πολιτικά. Το αν οι δύο ευρωπαϊκές αυτές χώρες διασύρθηκαν έχει ελάχιστη σημασία αν θα τηρηθεί στην πράξη, που θα τηρηθεί οπωσδήποτε κατ' εμέ, ό,τι υπογράψανε, ώστε η ταπείνωσή του να είναι εξασφαλισμένη από την Τουρκία. Και γιατί δήλωσε ο κύριος Ερντογάν ότι εμείς, αν δεν υλοποιηθούν αυτά τα οποία ζητάμε, δεν θα περάσει από το Κοινοβούλιο η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Θα μου πει κάποιος, τις στέλαμε στο ΝΑΤΟ. Ωραία, τις στέλαμε. Λοιπόν, μπορούσαν να υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Το ΝΑΤΟ να κάνει διμερή συνεργασία με αυτές τις χώρες. Αλλά πάση περιπτώσει. Προσέξτε, διάβασα ένα άρθρο στο Guardian και λέει, λοιπόν, άμα ρωτήσει ένα Σουηδό, λέει ο αρθρογράφος ο Βρετανός, ποια είναι τα τρία πράγματα που καθορίζουν τη χώρα σας, οι Σουηδοί θα απαντήσουν. Κυνηγώντας ελάφια, τρώγοντας ζυμωμένη ρέγγα και μη ευθυγράμμιση με τα άλλα κράτη, δηλαδή ουδετερότητα. Λοιπόν, η Σουηδία, για όσοι δεν ξέρουν, έχει να πολεμήσει και δεν έχει ενταχθεί σε συμμαχίες από το 1812 και ως ουδέτερη δεν συμμετείχε σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Το ερώτημα το δικό μου είναι, ποιος είναι αυτός ο τρομακτικός κίνδυνος μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους που κάνει η Σουηδία την κυρία Άντερσον να τρέξει να πάει να βρει καταφύγιο στο ΝΑΤΟ. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή μέχρι τώρα η Σουηδία είχε ακολουθήσει ένα αξιοζήλευτο χώρο για την ίδια τη χώρα και τους Σουηδούς πολίτες. Το θυμάμαστε από την εποχή του Πάλμερ και λοιπά με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή υποστηρίζανε ειρήνη, πυρηνικός αφοπλισμός, διεθνή μεσολάβηση, υποστήριξη νεοσύστατων δημοκρατιών σε όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, παρήχανε άσυλο σε κάθε κατατρεγμένο από αυταρχικά καθεστώτα. Λοιπόν, για τη Φιλανδία είναι άλλη υπόθεση. Σήμερα αυτοί μιλάνε για εθνική αφύπνιση. Βέβαια έχουν και το προηγούμενο ιστορικό του πολέμου του 1938 και 1939, το μεγάλο πόλεμο για αυτούς που τα πήγαν καλά τότε με τους Σοβιετικούς, αλλά στο τέλος αναγκαστήκαν να παραχωρήσουν ένα 10% του εδάφους και είναι αυτό το οποίο λέμε επικράτησε ο όρος φιλανδοποίηση. Λοιπόν, παραχωρήσαν εδάφη για να υπογράψουν ειρήνη. Λοιπόν, στη Φιλανδία πέρυσι η ένταξη στο ΝΑΤΟ το υποστήριζε το 34%. Τον Απρίλιο του 22 τώρα το ποσοστό έφτασε το 76%. Άρα λοιπόν βγαίνουν τώρα οι πολιτικοί και μιλάνε για στιγμή εθνικής αφύπνισης. Δεν ξέρω τι πάθανε οι Φιλανδοί μέσα σε ένα χρόνο από το 34 να πάνε στο 76. Θα πει κάποιος ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ναι, στην Ουκρανία δεν γίνονται στη Φιλανδία. Λοιπόν, έτσι εκτιμώ ότι παρά τις προσπάθειες της Σουηδίας να κατησυχάσει τους πολίτες ότι θα περάσουν όλα αυτά τα αιτήματα της Τουρκίας από νόμους, από το δικαστήρια κλπ, στο τέλος θα γίνει αυτό που θέλει η Τουρκία. Δηλαδή θα εκδώσουν πολίτες δυστυχώς
και εύχομαι να διαψευτώ σε αυτό, και γιατί έχουν πάρει έναν δρόμο χωρίς επιστροφή πλέον. Ήδη έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο ένταξης, όπως ξέρει ο κύριος Πρέσβης, και το μόνο που απομένει, Ανδρέα και κύριε Πρέσβη, είναι να περάσουν από 30 χώρες, από 30 κοινοβούλια, η έγκριση ένταξης των δύο χωρών αυτών στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για αυτές τις δύο χώρες, και λυπούμε ιδιαίτερα για τη Σουηδία, μια χώρα δημοκρατική, μια χώρα που οι πυροβολισμοί ακουγόταν για σκοτώσει κανένα τάραντο ή κανένα ελάφι και για τίποτε άλλο. Πέρασε από δύο πολέμους αυρόχυπος και ήταν η χώρα που υποστήριζε δημοκρατικά, ιδιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα, και τώρα έμπλεξε με την Τουρκία. Καλά ξεμπερδέματα, κύριε Άντερσον. Αυτό έχω να πω εγώ για την Σουηδία, ιδιαίτερα για τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Πάντως, στρατηγία, συμφωνώ κατά βάση με αυτά που λέτε. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι είναι κάπως διαφορετικές οι περιπτώσεις. Η Φιλανδία φοβάται πάλι, επειδή θεωρεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος θεωρητικά ευνηδίασε πολύ κόσμο, θεωρούν ότι η Ρωσία άλλαξε δόγμα. Και κατά συνέπεια είχαν κάθε λόγο να τρέξουν κάτω από την ομπρέλα του άρθρου 5. Έτσι, λοιπόν, αυτό ήταν δεδομένο. Η Σουηδία, πρέπει να σας θυμίσω, ότι όλα αυτά τα χρόνια με τα πολεμικά ήταν μονίμως σε μία σιωπηρή διένεξη με τη Σοβιετική Ένωση και μετά με τη Ρωσία, διότι είχε συνεχείς, πώς θα το πούμε τώρα, παρακολουθήσεις υποβρυχίων μέσα στα χωρικά της ύδατα, είχε παρενοχλήσεις στα βόρεια σύνορα, δηλαδή υπήρχε μία υποφόσκουσα απειλή, την οποία τώρα θεωρήσαν ότι παίρνει πιο συγκεκριμένη διάσταση. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να τους αδικήσω. Δηλαδή έχουν αλλάξει αρκετά τα δεδομένα στο διεθνές στερέωμα, και αυτό δικαιολογεί σε κάποιο βαθμό. Εκείνο που δεν δικαιολογεί είναι να κάνουν σκόντο κυρίως στη δημοκρατικότητα του καθεστώτος και κυρίως την επικράτηση της δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνω να ελπίζω ότι δεν ξέρω αν θα εκδώσουν 5, αλλά αν εκδώσουν όλους αυτούς που ζητάει η Τουρκία, αυτό θα είναι πραγματικά έσχος. Εκεί θα πρέπει να συμφωνήσω 100% μαζί σας. Πάντως, κύριε Πρέσβη, δεν έχουν εκδώσει κανένα μέχρι τώρα οι Σουηδοί. Το ελπίζω. Απόλυτοι σε αυτά τα πράγματα. Απλώς, όπως είπατε και εσείς, τους κρατάνε στο χέρι. Είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος. Ακριβώς. Πάντως εγώ δεν θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν συμμερίζουμε τις ανησυχίες ότι κάτι θα έκανε η Ρωσία. Δεν εξεδήλωσε ποτέ η Ρωσία την πρόθεση να κάνει πόλεμο με τη Φιλανδία ή με τη Σουηδία. Μπορεί να είχαν κάποιες διαφορές εκεί πάνω στη θάλασσα του Μπάρεντς και το καθεξής, αλλά δεν είχαν τέτοιες διαφορές όπως έχουμε εμείς με την Τουρκία, που να σε βάζει σε κίνδυνο και να φοβάσει. Οπωσδήποτε, καμία σχέση. Ακριβώς. Είχαν ψηλοδιαφορές. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω τον λόγο. Και το ερώτημά μου είναι, πόσο αναγκαία ήταν το να μπουν οι δύο αυτές χώρες στο ΝΑΤΟ, βάζοντας το παιχνίδι την Τουρκία, και μήπως είναι περισσότερα τα προβλήματα που δημιουργούνται τώρα και για το ΝΑΤΟ και για τις υπόλοιπες χώρες, παρά ότι επιλύουν κάποιες ανάγκες του ΝΑΤΟ? Εγώ δεν έβλεπα καμία ανάγκη του ΝΑΤΟ να επεκταθεί και να κάνει, και ίσως εδώ να πυροδοτούν, ξέρω εγώ, το trigger τη σκανδάλη, να έχουμε και άλλες εξελίξεις. Ναι. Γιατί για το θέμα της Ουκρανίας, κύριε Πρέσβη, εδώ είναι δεδομένο και ιστορικά αποδεδειγμένο ότι το θέμα της Ουκρανίας έχει λυθεί πολλές φορές, το έχουν πει πάρα πολύ, Κίσιγκερ, ο Μεσχάιμερ, ο Τζορτζ Κέναν. Ναι, μην ακουμπάτε την Ουκρανία, θα γίνει πόλεμος. Ναι. Το ξέρανε. Λοιπόν, υπερευχαριστώ τον Πρέσβη, τον Δημήτρη τον Ηλιόπουλο. Να είστε καλά. Που ήταν κοντά μας.